Ναι. Ε, κυρία Ψηλή, πράγματι είναι μια γνωστή ιστορία η οποία αυτή τη στιγμή μας έχει φέρει σε αδιέξοδο το ότι οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν 8-9 μήνες ε, ένα γεγονός το οποίο πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο και το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται ή είναι άνεργοι ξέρουν πολύ καλά το να έχει υποχρεώσει ε, στην οικογένειά σου, στη ζωή σου ε, και να είσαι τόσο καιρό απλήρωτος, κυρία Ψηλή. Θέλω πραγματικά, εντάξει, μέσα στην ανακοίνωση αυτή δεν μπορούσε έτσι να καλυφθεί όλο το φάσμα ε, των ενεργειών που, έχει, που έχουν γίνει πολλές φορές. Ε, αυτή τη στιγμή η, και συγκεκριμένα η ένα η αναπτυξιακή εταιρεία παίζει τον ενδιάμεσο ρόλο σαν ανάδοχος παίρνοντας αυτό, παίρνοντας αυτό το έργο να υλοποιήσει. Και το βλέπω έτσι σαν μια έτσι φυσιολογική αυτή ότι κάπου πρέπει να υπάρχει κάτι να, διαμαρτυρηθούμε και να ακουστούμε. Και η επιλογή μας προς την ομαρχία είναι ότι έχει βρει τον, ε, η, η τη εταιρεία έχει πάρει το έργο αυτό. Η ομαρχία ε, μέχρι σήμερα ο νομαρχιακός οργανισμός μια και συμμετέχω και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν φορείς του αναπηρικού κινήματος στο Δυστυχείο ε, έχει, έχει, δώσει 40.000 ευρώ. Λεφτά όμως πολύ λίγα τα οποία δεν φτάνουν και αυτά τα λεφτά εκτό νομίζω από ένα μηνιάτικο που έχει δώσει στους εργαζόμενους τα λεφτά τα περισσότερα έχουν πάει για να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Εκείνο βέβαια που όπως λέμε και μέσα στην ανακοίνωσή μας από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε η μεγάλη ζημιά που έγινε, ήταν πέρσι το καλοκαίρι, όταν μια περιβόητη διπουργική απόφαση ε, τάραξε τα νερά και έκλεισε ουσιαστικά, και το είχαμε προβλέψει, έκλεισε ουσιαστικά τη μονάδα, γιατί πραγματικά η μονάδα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν από 280.000 ευρώ, πραγματικά έξοδα λειτουργικά, μισοδοσίες, ε, με, με αυτή την υπουργική απόφαση, Εφτάσαμε να είναι 125, 126.000 ευρώ και μάλιστα μέχρι σήμερα 9 μήνες λειτουργίας του προγράμματος δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από το Υπουργείο και από την εργατική εστία. Δεν Καταλαβαίνετε... Δεν έχετε αυτή η χρηματοδότηση, ούτε κάποια δόση αυτή... Όχι τίποτα, τίποτα. Έπρεπε να έχει δώσει τη δεύτερη δόση το 80%. Έπρεπε να μας είχαν δώσει και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Βέβαια ούτε αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Με και... αιτιολογία, Αυτό... ναι, γρα... γραφειοκρατική αιτιολογία όμως. Ναι, γραφειοκρατική αιτιολογία. Θέλω δηλαδή να πω ότι ε, τις ευθύνε πρέπει να καταλογιστούν λίγο, ε, γύρω γύρω, να είμαστε δίκαιοι.